Και πάμε στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Είχαμε την απολογία του την Δευτέρα. Αναμένουμε αύριο την αγόρευση της εισαγγελέως, έτσι. Και μπορούμε να συνδεθούμε με την κυρία Κική Πακυρτζίδου, η οποία είναι δικηγόρος του, μαζί με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Κυρία Πακυρτζίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και επιτέλους το καταφέρνουμε να τα πούμε. Τώρα, κυρία Πακυρτζίδου, είχαμε μια μαραθώνια απολογία από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ακούστηκε και η φωνή του μετά από τόσους μήνες. Είχε έντονο συνέστημα στα όσα έλεγε. Απ' την άλλη, θεωρείτε ότι είχε επιχειρήματα και ότι έπεισε? Η αποδεικτική διαδικασία δεν είναι μόνο η απολογία του κατηγορουμένου, είναι το σύνολο. Mm-hmm. Και το σύνολο της διαδικασίας όχι απλώς απεκάλυψε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είναι βιαστής, για κατά την υπεράσπιση αποκάλυψε ότι δεν υπάρχουν τα ποινικά αδικήματα για τα οποία αυτός ο άνθρωπος οδηγήθηκε το 2021 στη φυλακή, όπου και παρέμεινε για χρονικό διάστημα 10 περίπου 11 μηνών. Ήταν μια διαδικασία πλούσια σε χρόνο, αλλά πλούσια και σε αποδεικτικά στοιχεία. Η απολογία του δεν είχε μονάχα συγκίνηση και συνέστημα, είχε αποδεικτικά στοιχεία, μίλησε για τη ζωή του, μίλησε για τις συνεργασίες του, μίλησε για την πορεία του. Αποδεικτικά στοιχεία ως το ποιος είναι εκείνος παρέθεσε. Τώρα για τις συγκεκριμένες καταγγελίες, προφανώς δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά δεν είναι μία η καταγγελία, είναι από περισσότερα άτομα. Και αυτό για σας τι σημαίνει, ότι επειδή είναι τρεις οι καταγγέλουσες, σημαίνει ότι αυτόματα είναι αλήθεια? Σας πληροφορώ, κύριε Μιχελιδάκη, ότι τώρα με το MeToo, όλες οι υποθέσεις που έχουν πάει, υπάρχουν απαλλακτικά, υπάρχουν πάρα πολλά, για να είμαι ακριβής, υπάρχουν πάρα πολλά απαλλακτικά βουλεύματα. Είδατε για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατηγορήθηκε, είναι απαλλακτικό βουλεύμα. Ναι, αλλά για τον κύριο Φιλιππίδη φτάσαμε σε δίκη. Υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες, έχουμε παρακολουθήσει όπως λέτε, αλλά για τον κύριο Φιλιππίδη φτάσαμε σε δίκη. Είναι τρεις καταγγελίες, οι οποίες πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι η πρώτη καταγγέλουσα δεν έχει πει, ξεκίνησε με μία αναφορά στο ΣΕΗ που μιλούσε ότι της κατέβασε το παντελόνι και έφυγε, πήγε στον εισαγγελέα, είπε με κατέβασε το εσώρουχο και έφυγε, και την τρίτη φορά στην κυρία ανακρίτρια είπε, κυρία Πρόεδρε, θυμάμαι πολύ καλά γιατί μου θύμισε ο φίλος μου, ο ένας φίλος μου μετά από 13 χρόνια, ότι έλαβε χώρα και μια γενετήσια πράξη. Ποιες είναι οι πολλές οι καταγγελίες? Αυτός είναι ο βιασμός του Πέτρου Φιλιππίδη, τον οποίο θυμήθηκε η τρίτη καταγγέλουσα μέσω ενός φίλου της την τρίτη φορά. Αυτά θα πρέπει να λέτε στον κόσμο και όχι να λέτε ότι είναι πολλές οι καταγγέλουσες. Ποιες είναι οι πολλές καταγγέλουσες? Κυρία Πακυρτζίδου, εγώ λέω τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται για ένα βιασμό και δύο απόπειρες. Εγώ δεν λέω πράγματα τα οποία τα συνάγω ή μόνη μου τα συμπεραίνω. Αυτό που λέει για οργανωμένο σχέδιο εναντίον του, δηλαδή τι? Ενώθηκαν όλες αυτές οι γυναίκες και είπαν πάμε να καταστρέψουμε τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ποιες γυναίκες? Οι γυναίκες οι οποίες έχουν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη, mm-hmm. αυτή τη στιγμή είναι σε τηλεοπτικές σειρές, είναι στα θέατρα, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν θέλετε, δεν θα πω τώρα τα ονόματα, θα τα πούμε στις αγορεύσεις μας. Παίζουν μετά από πολλά χρόνια, πολλές έχουν γίνει πρωταγωνίστριες, άλλες έχουν πάρει ρόλο στην τηλεόραση. Θεωρείτε δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, το υποστηρίζετε κι εσείς, ότι το MeToo το έχουν κάνει επάγγελμα? Διότι εγώ ακούω και τον κύριο Βαγκόπουλο, τον δικηγόρο της τρίτης καταγγέλουσας, που λέει ότι η εντολέας του είναι άγνωστη και κλεισμένων των θυρών δεν έχουν γίνει πολλές από αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, τι έχει κερδίσει μια γυναίκα που ξαναζεί, όπως η ίδια ισχυρίζεται, τη βάσανο όλου αυτού που πέρασε από αυτή τη διαδικασία? Σας ρωτάω, κυρία Πακυρτζίδου. Βάζετε πάρα πολλά ζητήματα μαζί, τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Σας είπα λοιπόν ότι όλες οι καταγγέλουσες έχουν έναν ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία καταγγέλουσα που να μην είναι τακτοποιημένη επαγγελματικά. Άνεργη λέει ότι είναι η δική του εντολέας ο κύριος Βαγκόπουλος. Δεν με αφήνεται. Έχει γυρίσει ταινία και οι κυρίες οι οποίες ήρθαν με τα μαύρα. Δεν ξέρουν ούτε το όνομά της.
Δεν χρειάζεται. Βγαίνουν όλες οι άλλες και μιλάνε για τον κύριο Φιλιππίδη. Υπάρχει ένα σχέδιο. Οι καταγγέλουσες, οι οποίες είναι στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή, δεν δίνουν συνεντεύξεις. Ναι. Όλοι όμως οι ηθοποιοί, θέλω να μου πείτε όλο αυτόν τον καιρό που ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν στη φυλακή και διαρκεί η δίκη, πόσες εκπομπές, ρωτάω, έχετε πολλούς έμπειρους ρεπόρτερ, πόσες εκπομπές υπάρχουν καθημερινές, όπου υπάρχει ειδικό αφιέρωμα παύλα στήλη για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πώς δεν ανήκουμε σε αυτές τις εκπομπές, και... δεν ξέρω πού αναφέρεστε, κυρία Πακεντζίδου, δημοσιογραφικά το προσεγγίζουμε. Εντελώς. Δεν είπα εγώ για σας. Όλοι οι ηθοποιοί λοιπόν που βγαίνουν και καταγγέλνουν τον Πέτρο Φιλιππίδη, αφού θέλετε να μιλήσουμε αν είναι κατασκευασμένο και στημένο, είναι ευπρόσδεκτοι στις εκπομπές. Ναι. Κάθε ηθοποιός που θα βγει και θα πει έναν καλό λόγο ή θα πει το αυτονόητο ότι εφόσον. Να μην πάμε στο κομμάτι το τηλεοπτικό και στη διαχείριση, να πάμε στο κομμάτι του νόμου. Και εδώ έχει έρθει η ώρα της δικαιοσύνης. Εγώ λοιπόν σας ρωτάω τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε. Δηλαδή εσείς αύριο τι περιμένετε να ακούσετε από την εισαγγελέα. Περιμένω να ακούσω απλά την εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας δεν ψηφίζει, δεν αποφασίζει, κυρία Μιχαηλιδάκη. Ναι, ο εισαγγελέας προτείνει στο δικαστήριο. Προφανώς, άρα λοιπόν περιμένω, όπως και σε όλες τις άλλες δίκες που παίρνουμε μέρος, να κάνει την πρότασή της. Υπάρχουν νομικά ζητήματα, υπάρχουν θέματα ουσιαστικά, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτήν τη δίκη έχω σταθεί, κυρία Μιχαηλιδάκη, δίπλα στις γυναίκες που έχουν βιαστεί. Εγώ, γυναίκα που να έχει βιαστεί, να έχω υπερασπιστεί, που να λέει ότι πάω δεύτερη φορά στο βιαστή μου με χαρά και ενθουσιασμό και κρατάω το του δηλαδή το θέμα ήταν ότι κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να βγάλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη από το επάγγελμα αυτό, δεν τον συμπαθούσαν. Κυρία Μιχαηλιδάκη, υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα. Πάντοτε σε μία υπόθεση δεν είναι ένα το κίνητρο. Και όλα τα βουλεύματα τα οποία έχουν βγει απαλλακτικά σε άλλες υποθέσεις που έχουν δει δημοσιότητα, ποτέ δεν αναφέρουν ποιο ήταν το κίνητρο της γυναίκας η οποία κατήγγειλε έναν βιασμό, τον οποίο η δικαιοσύνη, για να μην πω ότι ήταν ψεύτικος, η δικαιοσύνη τον απέκρουσε. Μάλιστα. Ήρθε η δικαιοσύνη και είπε ότι αυτά τα στοιχεία που μου δίνετε, εγώ τα αποκρούω και δεν τα θεωρώ βιασμό. Δεν αναφέρουν πάντα το κίνητρο. Κυρία Πακερτζίδου, κλείνοντας, παρακαλώ πολύ, επειδή είναι μια δίκη που είναι πόσο τώρα, έχει τραβήξει πάρα πολύ χρόνο, πότε περιμένετε να ολοκληρωθεί? Όταν τελείωσε η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη, μας εστάλει από την γραμματεία του δικαστηρίου τα πρακτικά, τα οποία σας πληροφορώ ότι είναι 3.000 σελίδες χωρίς την απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένας χρόνος, δεν είμαστε υπεράνθρωποι, για να επεξεργαστούμε αυτά τα πρακτικά. Ναι, μεν έχουμε πάρει μέρος στη δίκη, ναι, μεν έχουμε κρατήσει σημειώσεις, αλλά θέλουμε να κάνουμε χρήση των πρακτικών. Πιστεύω ότι εντός του Φεβρουαρίου θα υπάρχει απόφαση. Μάλιστα. Κυρία Πακερτζίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας συνομιλία.